Μέσα στη Βουλή βρίσκεται πλέον ως υπουργός. Να το λέμε, να μην το ξεχνάμε αυτό, για να το εμπεδώσουμε όλοι οι Έλληνες, ότι είναι υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης και βρίσκεται μέσα στη Βουλή ως υπουργός πλέον, αλλά δεν βρίσκεται στην τηλεοπτική του εκπομπή. Τον έχουμε χάσει. Τα χτυπήματα που δεχόμαστε είναι το ένα μετά το άλλο. Σας το λέμε, ως σατυρική εκπομπή έχουμε σοβαρά προβλήματα. Πάει ο Παπανδρέου, πάει ο... δεν έχουμε κανένα άλλο. Πάει το Alter. Έφυγε ο Αυτιάς και όλοι αυτοί μαζί. Τελείωσε. Έφυγε ο Άδωνης Γεωργιάδης από, το... από την εκπομπή του. Πάθη. Δηλαδή δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων έμεινε πίσω ο Λεωνίδας ο Γεωργιάδης, ο οποίος, σας το είπαμε, στην προσπάθειά του να γίνει Άδωνης Γεωργιάδης στην θέση του Άδωνη Γεωργιάδη, θα πνιγεί αυτός ο άνθρωπος, θα μας μείνει στον τόπο. Να μου το θυμηθείτε. Στο 2-10-38-15.000 μια από τις απίστευτες, μια η πιο απίστευτη προσφορά που έγινε ποτέ. Δεν φαίνεται καλά, δεν πειράζει, θα το δω λίγο φως. Άσε που θα τον κρεμίσει το μαγαζί, Άδωνη γύρνα πίσω, θα το βρεις ρημαδιό όταν θα επιστρέψεις. Όλα αυτά τα βιβλία με 100 ευρώ έχουν 700 ευρώ. Τα παίρνετε με 100 ευρώ, 10 μόνο σειρές, να τα παγώσουμε μια φορά. Πώς, έτσι. Πάνε, διαλύθηκαν. Δεν είναι τόσα πολλά από αυτό το καταπληκτικό πακέτο. Διαλύθηκε, δεν πειράζει. Προλάβουμε να το πάρουμε, δεν πειράζει. Ναι, προλάβουμε. Στο νούμερο 6 είναι από αυτές τις ειδήσεις που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σενάριο του Ράδιο Αρβίλα. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Στο νούμερο 6 ο αδελφός του Λεωνίδα, ο Άδωνης. Ο υπουργός. Ο υπουργός. Μόλις πήγε, τι είναι το πρώτο πράγμα που έκανε, ίσως να το ακούσατε, με το που ανέλαβε καθήκοντα στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ποιο ήταν, κυρίες και κύριοι? Ο δε Άδωνης έβγαλε τις ταμπέλες στο γραφείο του απ' έξω, στην αίθουσα συσκέψεων, όλες αυτές τις ταμπέλες στον όροφό του κλπ. Ναι. Καταρχήν άλλαξε το χρώμα, λέει, από ένα μπορντό που ήταν το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας αυτό. Το έκανε μπλε σκούρο της θάλασσας. Ναι, θαλάσσης. Εδώ είναι η ταμπέλα που το... Και δεύτερον έβαλε πολιτονικό. Δασία. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το πολιτονικό χτενίζεται. Δασία. Γυρολεξία. Είναι μια είδηση που πραγματικά πρέπει να την ακούσεις και να την ξανακούσεις για να πιστέψεις ότι είναι αλήθεια. Αλλά όπως πάντα η ενημέρωση υστερεί, εννοούμε σε σχέση με το Ράδιο Αρβίλα πάντα. Δεν γνωρίζουν όλες τις αλλαγές, γιατί δεν είναι η μοναδική αλλαγή που έχει κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Υπουργείο. Έχει κάνει και άλλες αλλαγές στο Υπουργείο με το που ανέλαβε. Έχετε πόλεμο. Ίδιας λογικής. Σας τις παρουσιάζουμε έτσι εν συντομία. Το Ράδιο Αρβίλα, μετά από την καθιέρωση πολιτονικού συστήματος στις ταμπέλες του Υπουργείου από τον Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα μερικές ακόμη αλλαγές που έχουν ήδη λάβει χώρα. Έχει καθιερωθεί πολιτονικό και στις ξενικές ταμπέλες, όπως για παράδειγμα στο ΒΣΕ, όπου μπήκε ψηλή και τόνος, στην ταμπέλα Air Conditioned, όπου μπήκε δασία περισπομένη και υπογεγραμμένη, καθώς και στην ταμπέλα Parking, όπου μπήκε δασία στο ρο και περισπομένη στο Α. Ακόμη σημαντικές είναι οι αλλαγές και στο κηλικείο του Υπουργείου, όπου τα εδέσματα που φέρουν ξενικά ονόματα έχουν ήδη μετονομαστεί προς το αρχαιοελληνικότερο. Άρα από εδώ και στο εξής, οι υπάλληλοι του Υπουργείου δεν θα παραγγέλνουν ένα τοστ τη ρίζα μπον, αλλά τρίπτυχον θερμικός πεπιεστέντος άρτου, περιέχοντος τετιγμένου τυρού με στρωματίδιο αλαντοποιημένης χοιρινής ομοπλάτης. Το milkshake μετονομάστηκε σε γαλακτούχον δραπισμένον ρόφημα. Το αναψυκτικό τύπου κόλλα ονομάζεται πλέον ανθρακούχον αφέψιμα με γεύση και καυμένη ζαχάρεως και περιέχουν εκχύλισμα κόλλας. Το iced tea μετονομάστηκε σε πεπαγωμένο αφέψιμα φύλων τελειόδεντρου. Εάν θέλετε καφέ φραπέ, θα παραγγέλνετε ένα ιδιαιτέρως ψυχρόν ρόφημα εκ τετραχθέντος ύδατος περιέχων κονιορτών καφεκόκων. Ο εσπρέσο ονομάστηκε ήδη σύντομον θερμόν ρόφημα περιέχων κονιορτών καφεκόκων επεξεργαστέντων εις Ιταλίαν. Το Kinder Έκπληξη μετονομάστηκε σε ΟΟΙΔΕ σοκολατούχο σκεύασμα περιέχων συναρμολογούμενων παίγνιων, το οποίο σε καταλαμβάνει εξ απείνης. Και το Club Sandwich ονομάζεται πλέον αλληλουχία στρωμάτων άρτου τυρού χοιρινής ομοπλάτης, ντομάτας και θρυδακίνης της παλαιάς δισκοτέκ. Εύγε Άδωνη, μόνο με σένα θα πάει η χώρα μας μπροστά.